Καλωσορίζουμε τους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης και τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία επειδή διαπιστώνουμε ότι την περίοδο αυτή τα εργατικά λαϊκά στρώματα βρίσκονται στην πιο άσχημη οικονομική κατάσταση των τελευταίων 15 χρόνων. Σήμερα υπάρχουν εργατικές και λαϊκές οικογένειες που βρίσκονται κάτω από τα όρια της αξιοπρεπής διαβίωσης, αλλά αντιμετωπίζουν και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Οι λόγοι είναι ότι ενώ τα πραγματικά εισοδήματα είναι καθυλωμένα στην περίοδο της αρχής της οικονομικής κρίσης, οι τιμές στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα καύσιμα και το ρεύμα έχουν εκτιναχθεί σε δυσθεώρατα ύψη, ώστε ακόμα και η μέση λαϊκή οικογένεια μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε βασικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, τα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης έχουν αυξηθεί έως 40%. Τα καύσιμα αυξήθηκαν 30 έως 40%. Οι τιμές του ρεύματος σε σχέση με τον Οκτώβρη του 2020 έχουν αυξηθεί έως και 600%. Οι μισθοί, συντάξεις, τα επιδόματα ανεργίας κτλ. Παραμένουν καθυλωμένα πολύ κάτω ακόμα και από το επίσημο όριο της φτώχειας. Οι τιμές στα αγροτικά και κτηνοτροφικά εφόδια, ζωοτροφές, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ. έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τις αυξήσεις σε πετρέλαιο και ρεύμα κάνουν αδύνατη τη συνέχιση των καλλιεργειών και των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, εκτός από τα ανθρώπινα θύματα, τον πόνο, την απόγνωση και την έξοδο στην προσφυγιά εκατομμυρίων ανθρώπων, συμβάλλει σε επιπλέον αυξήσεις των προϊόντων και της ενέργειας, αλλά και με τη βοήθεια των κερδοσκόπων δημιουργεί συνθήκες μιας πρωτόγνωρης για την εποχή μας επισιτιστικής κρίσης. Η εμπλοκή της χώρας μας με αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία, η ύπαρξη των βάσεων και η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ σηματοδοτούν επικίνδυνες εξελίξεις και περαιτέρω οικονομικές δυσχέρειες. Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, εκτός όλων όσων προαναφέρθηκαν, αντιμετωπίζει και τις συνέπειες της λεγόμενης απολιγνητοποίησης, που έφερε επιπλέον ανεργία, φτώχεια και περαιτέρω περιβαλλοντολογική υποβάθμιση περιοχής. Ταυτόχρονα, η κατασκευή φαραωνικών φωτοβολταϊκών και η αθρώα εγκατάσταση ανεμογεννητριών στερούν από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους καλλιεργήσιμες και χορτολιβαδικές εκτάσεις και δίνουν τη χαριστική βολή στους ΣΤΟΕΒ που καρκινοβατούν. Η κυβέρνηση, αντί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά αυτά τα ζητήματα, προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι με βοηθήματα ελεημοσύνης που κι αυτά τα αντλεί από τις αυξήσεις στο ρεύμα και την υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων. Ο μόνος που μπορεί να σταματήσει αυτόν τον κατήφορο και την καταστροφή είναι ο ίδιος ο λαός με την πάλη του που μπορεί να σηματοδοτήσει άλλες θετικές εξελίξεις. Για όλους αυτούς τους λόγους σημαίνουμε σάλπισμα αγώνα προς όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους και την νεολαία της Δυτικής Μακεδονίας για να μειωθούν δραστικά οι τιμές των προϊόντων και των καυσίμων με μείωση κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, με μείωση του φόρου κατανάλωσης καυσίμων από το πετρέλαιο και το ρεύμα. Για δραστικές και πραγματικές μειώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, απεμπλοκή των δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ρήπων, κατάργηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, διάλυση του καρτέλ, πάυση της ισχροκέρδειας, διατίμηση και έλεγχο στην πηγή διαμόρφωση των τιμών, κατάργηση του ΕΤΜΕΑΡ, των ΙΚΟ, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και όλων των φανερών και κρυφών επιδοτήσεων στους ενεργειακούς ομίλους, αύξηση της συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα με όλες τις μονάδες σε λειτουργία, το ρεύμα κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, για γενναίες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις και στα επιδόματα ενεργείας, στήριξη της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής, εγγυημένες τιμές στους αγρότες και κτηνοτρόφους, δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με μείωση των τιμών και επιδότηση του πετρελαίου και του αγροτικού ρεύματος, δραστική μείωση των ζωοτροφών, των λιπασμάτων και όλων των αγροτικών εφοδίων, να ακυρωθούν όλες οι εγκαταστάσεις βιομηχανικών φωτοβολταϊκών σε λιβάδια και σε γόνιμες εκτάσεις, προστασία του περιβάλλοντος και ακύρωση των αιωλικών βιομηχανικής παραγωγής στα βουνά και στα δάση μας, για να σταματήσει ο πόλεμος, να απεμπλακεί η χώρα μας, να φύγουν οι βάσεις, να αποχωρήσουν από τη λικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ. Καλούμε όλους τους πολίτες και τη συλλογικότητα της περιοχής σε κοινή δράση για έναν αγώνα διαρκείας, μαζικό και ενωτικό, για να πάρουμε πίσω τη ζωή που μας ανήκει, να δώσουμε μέλλον και ελπίδα στα παιδιά μας. Πρώτο σταθμό στο αγώνα μας,
Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, 2 Τετάρτου και ώρα 12 το μεσημέρι, στο ρολόι στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Καλούμε όλο τον κόσμο να παραβρεθεί σε αυτή τη συγκέντρωση και τους μαζικούς φορείς. Αυτή η συγκέντρωση θα είναι συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ακρίβεια και στον πόλεμο.